Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Διακόπτουμε εκτάκτως την κανονική ροή του προγράμματός μας, διότι από λεπτό σε λεπτό αναμένουμε την απόφαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων για την απόφαση, την οριστική απόφαση στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως προς τις αναστολές, στις ποινές που έχουν επιβληθεί τόσο στο διευθυντήριο της καταδικασμένης πλέον εγκληματικής οργάνωσης, όσο και στους συμμετέχοντες στην εγκληματική οργάνωση και βεβαίως στον Γιώργο Ρουπακιά και στους συναυτουργούς της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά την εισήγηση της εισαγγελέως της Αδαμαντίας Οικονόμου, η οποία επί της ουσίας πρότεινε αναστολή των ποινών ακόμα και για τους διευθυντές, τους καταδικασμένους διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Είδαμε όμως τις προηγούμενες μέρες να καταγράφεται και έντονη σύγκρουση με την πρόεδρο, τη Μαρία Λεπενιώτη. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Ιωάννα Μάνδρου, η οποία έχει τις λεπτομέρειες της απόφασης. Ιωάννα. Πριν από δύο λεπτά το δικαστήριο εξέδωσε την ιστορική απόφαση για το θέμα της Χρυσής Αυγής, στέλνοντας στη φυλακή πάρα πολλούς κατηγορούμενους. Έδωσε αναστολή μόνο σε 12 από τους 51. Του τέστην μέσα πάνε η ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, Παπάς, Κασιδιάρης, Γερμενής, Ματιόπουλος και λοιποί. Εννοείται ο Γιώργος Ρουπακιάς για τη δολοφονία Φίσα. Πολλά επιχειρησιακά στελέχη που είχαν δραστηριότητα στις εγκληματικές δράσεις της οργάνωσης, όπως Πατέλης, Πανταζής, Καζατζόγλου και πολλοί άλλοι, από τους βουλευτές μόνον 5 μένουν έξω από το σύνολο των 13. Αυτοί είναι η Ελένη Ζαρούλια, ο Μιχάλης Αρβανίτης, ο Χρυσολαβαλάντης Αλεξόπουλος, ο Κουκούτσης και αν μου διαφεύγει κάποιος ακόμα. Ο Ευστάθιος Μπούκουρας ίσως, Ιωάννα. Πώς? Ο Ευστάθιος Μπούκουρας. Το Ευστάθιος Μπούκουρας. Όλοι λοιπόν 12 έξω, όλοι οι υπόλοιποι μέσα. Από τους αυτούς τους μέσα, αυτοί που έχουν το τεράστιο ποινικό και πολιτικό ενδιαφέρον, είναι οι 7 που έχουν καταδικαστεί ως διευθυντήριο της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, με πρώτο τον Κομισιάρη, Γερμενή, Παπά και λοιπούς, και το Ματσεόπουλο, αυτοί έχουν ποινές 13 χρόνια, εκτός από το Ματσεόπουλο που έχει 10, ο Γιώργος Ρουπακιάς για τη δολοφονία του Φίσα και οι συνεργοί του, Πατέλης, Πανταζή, σας είπα και προηγουμένως, Καζατζόγλου και, πολλά άλλα στελέχη, επιχειρησιακά και πρώην βουλευτές, οι οποίοι πάνε στη φυλακή. Δηλαδή είναι μια απόφαση η οποία κατά τη γνώμη μου δεν αναμενόταν. Είναι μια απόφαση αυστηρή. Το δικαστήριο μετά από 5,5 χρόνια έκρινε ότι αυτός ο πολύ μεγάλος αριθμός πρέπει να πάει μέσα. Και μια απόφαση, Ιωάννα, απολύτως αντίθετη, πλήρως κόντρα στην εισήγηση της εισαγγελέως της κυρίας Οικονόμου. Εννοείται, αλλά είναι και μια απόφαση που στέλνει πολλούς μέσα και με ποινές όχι πάνω από 10 χρόνια, αλλά και με ποινές που είναι στα 7 χρόνια, στα 8 χρόνια, στα 9 χρόνια, δηλαδή και μερικούς που είναι και στα 5, δηλαδή ελάχιστους μεν, αλλά είναι και με 5. Δηλαδή με 7, με 8 και με 9 είναι πολύ. Εννοείται από 10 και πάνω είναι όλοι. Μάλιστα. Άρα, Ιωάννα, αυτό είναι το συμπέρασμα, είναι ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος και για τις συλλήψεις. Αναμένουμε την πράξη έκδοσης της απόφασης προκειμένου να προχωρήσουν και οι ιδιοκτικές αρχές στα περαιτέρω βήματα. Μόλις ολοκληρωθεί η απόφαση, γιατί αυτή τη στιγμή συνεχίζεται, γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες εκπτώσεις στις ποινές από εκείνα που τα χρονικά περιθώρια που είχαν μείνει μέσα φυλακισμένοι, εγκυοδοσίες κλπ. Θα εκδοθούν τα λεγόμενα αποσπάσματα της απόφασης, τα οποία κοινοποιούνται στις διοκτικές αρχές για να εκτελεστεί η απόφαση. Όταν λέμε εκτέλεση της αποφάσεως, εννοούμε ή θα συλληφθεί ο καταδικασμένος που έχει πλέον το δικαστήριο δεν του έχει δώσει αναστολή, ή θα εμφανιστεί ο ίδιος στις διοκτικές αρχές και θα παραδοθεί. Μάλιστα. Γιατί μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην χρειαστεί να συλληφθούν και να παραδοθούν μόνοι τους.
Ιωάννα, θα σε ξαναβρούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σε βρούμε σε λίγο και με εικόνα από το εφετείο. Να συνοψίσουμε επί της ουσίας, μόνο 12 από τα 51 στελέχη της Χρυσής Αυγής που οδηγήθηκαν στο εδόλιο του κατηγορουμένου μένουν εκτός φυλακής. Στο σύνολο του Διευθυντηρίου της Εγκληματικής Οργάνωσης, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι ακόμα, βουλευτές, φυσικοί αυτούργοι της δολοφονίας του Παύλου Φίσα και άλλα στελέχη που μετήχαν στην Εγκληματική Οργάνωση, ακόμα και αν δεν είχαν τις ανώτατες ποινές, οδηγούνται τις αμέσως επόμενες ώρες, αμέσως επόμενες ημέρες στην φυλακή κατ' εφαρμογή της απόφασης του δικαστηρίου. Ο Σκάι θα διακόψει σε λίγη ώρα εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός του. Προς ώρας, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.